Αυτό λοιπόν το οποίο θα σας αναφέρω τουλάχιστον εγώ για αρχή, γιατί έχουμε κοντά μας και τον κύριο Κυριάκο Θεοδωσάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΠΟΕΔΗΝ. Καλημέρα σας, κύριε Θεοδωσάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Κύριε Αβγεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, εδώ τα στοιχεία νομίζω, επειδή μιλήσαμε χθες, τα γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα, αλλά τα γνωρίζετε και στην πράξη, μιας και είσαστε εργαζόμενος μέσα στο νοσοκομείο, ότι τα τελευταία 11 χρόνια το προσωπικό είναι μειωμένο κατά 25,03%. Αυτό που δεν καταλαβαίνω ωστόσο από την άλλη είναι, κοιτάξτε να δείτε, ότι το αρμόδιο Υπουργείο συνήθως ή επιχειρεί με ανακοινώσεις να λέει διάφορα πάντα για προσλήψεις υγειονομικών. Εντέχνως το κάνει αυτό? Δεν πάνε τελικά οι υγειονομικοί? Τι στην ευχή συμβαίνει? Κύριε Βιντεράκη, το θέμα είναι πολύ πολύπλοκο. Είναι θέμα οργανισμών, είναι θέμα διαδικασιών. Και τι θέλω να πω? Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε ότι από το 19 που είχε βγει η προκήρυξη, η περιβόητη προκήρυξη των 4.000 θέσεων, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και είμαστε το 2024. Οι θέσεις, οι 4.500 που λέει το Υπουργείο Υγείας που θα προκηρύξει κάποια στιγμή, με τη διαδικασία η οποία τρέχουν, θα ολοκληρωθούν στην καλύτερη περίπτωση το 2030. Συγγνώμη, να το επαναλάβουμε. Από το 2019 η προκήρυξη μέχρι των 4... σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η προκήρυξη του προσωπικού η οποία είχε βγει τότε. Με θέσεις 4.000. Ακριβώς. Ωραία. Και πάμε σε μια νέα προκήρυξη. Και πάμε σε μια νέα προκήρυξη που έχει υποσχεθεί το Υπουργείο Υγείας εδώ και αρκετό καιρό. Ναι. Η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η διαδικασία, ναι, αλλά και αν αύριο το πρωί ξεκινήσει η διαδικασία, θα ολοκληρωθεί το 2030. Ναι. Αυτό εξαιτίας των ρυθμών του δημοσίου, θέλετε να πείτε? Και λόγω του ΑΣΕΠ, αλλά προσέξτε να δείτε, μην ρίχνουμε τα βάρη στο ΑΣΕΠ. Δεν είναι θέμα τόσο διαδικασιών ΑΣΕΠ, όσο η εντολή η οποία πάρουν από τη στιγμή που δεν υπάρχει χρήμα, γιατί όταν κάνει προσλήψεις, θα δείτε και ένα προϋπολογισμό. Τα πάντα πάνε προς τα πίσω μέχρι να βρεθούν για τα πετούμενα κονδύλια κλπ. Για παράδειγμα, από αυτές που λέμε του 19 που ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες μετά από 5 χρόνια, εδώ στο νοσοκομείο μας έρχονται, μας δίνουν γύρω στους 70 θέσεις, από τις οποίες οι 55 ήδη εργάζονται οι συνάδελφοι. Δεν είναι καινούργιες θέσεις. Απλώς θα αλλάξουν εργασιακή σχέση. Και επειδή κάποιοι από τους συναδέλφους έχουν κάνει τα χαρτιά τους και για άλλα νοσοκομεία να πάνε στη, γιατί είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα, ενδεχομένως και το ισογύριο να είναι αρνητικό. Ακόμα και με τις 70 θέσεις που θα έρθουν τις επόμενες μέρες όταν έρθουν, το ισογύριο μπορεί να είναι και αρνητικό. Εμείς αυτό που λέμε καιρό τώρα, αν πραγματικά το Υπουργείο Υγείας ήθελε να στηρίξει τις δημόσιες δομές, θα πρέπει να πει το εξής απλό. Εγώ κάνω αορίστου χρόνου αυτούς που είναι τώρα με ελαστικές σχέσεις και τι χρειάζεται επιπλέον, 20 θέσεις, 10 θέσεις, 50 θέσεις, αυτές προκυρήσω. Τα υπόλοιπα είναι για να ακούγεται στον κόσμο ότι προκυρήσω θέσεις, ότι έχετε 4.000. Το ισοζύγιο σε όλες τις δομές της υγείας σήμερα είναι αρνητικό. Και αν βάλουμε ότι στα περισσότερα νοσοκομεία υπάρχει και μια γενιά εργαζομένων, υγειονομικών εργαζομένων, η οποία πλέον έχει πάνω από 35 χρόνια υπηρεσίας. Που σημαίνει το εξής, ότι σταδιακά φεύγουν και από την άλλη δεν μπορεί εύκολα ένα συνάδελφος στα 60, στα 62 να προσφέρει υπηρεσίες υγείας τη νύχτα, το απόγευμα, κυκλικό ωράριο, πρωί, νύχτα, χωρίς ρεπό και πάει λέγοντας. Μειώνεται και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που λέμε, ότι κάθε μήνα από το σύστημα υγείας απογορούν 300 εργαζόμενοι. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μιλάτε για συνταξιούχους. Αυτό που κάνουμε είναι καινού περιεχομένου.
Μισό λεπτό. Λέτε ότι κάθε μέρα αποχωρούν από το σύστημα υγείας 300 άτομα. Μιλάτε για τους ανθρώπους που δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις, μιλάτε για τις συνταξιοδοτήσεις, γιατί μιλάτε? Μιλάμε για συνταξιοδοτήσεις και παρατήσεις. Μάλιστα. Άρα λοιπόν από τη μία, κουρασμένο, μεγάλο ή γερασμένο, αρέσει δεν αρέσει ο όρος προσωπικό, εξαιτίας του ότι δεν ανανεώνεται, ελαστικές μορφές εργασίας, συμβάσεις οι οποίες λήγουν, συνταξιοδοτήσεις οι οποίες βρίσκονται συνεχώς σε εξέλιξη, και αυτό ακριβώς είναι το μείζον θέμα το οποίο υπάρχει. Άρα και λοιπόν, υπάρχει ένα μείζον ακόμα θέμα, κυρία Δουλγεράκη, επειδή ακούγεται και ο μύθος ότι βγαίνουν προς συρρήξεις και είναι άγονες. Είναι μύθος και αυτό. Ειδικά στο νοσηλευτικό προσωπικό υπάρχουν αρκετά πανεπιστήμια πλέον που βγάζουν τα πρώην ΤΕΗ, τα οποία βγάζουν νοσηλευτές. Δεν θα έρθει εύκολα κάποιος νοσηλευτής να δουλέψει με 790 ευρώ το μήνα, τα οποία εδώ βγαίνουμε και λέμε ότι, ξέρεις, του ανειδίκευτου εργάτη ανέβηκε ο μισθός στα 830. Μπορεί ένας επιστήμονας τριτοβάτη με εκπαίδευση να παίρνει 790 ευρώ? Γιατί να έρθει λοιπόν στις δομές δημόσιας υγείας με να παίρνει 790 ευρώ και να κάνει πρωί, απόγευμα, αργίες, Πάσχα, Χριστούγεννα, Κυριακές? Γιατί να έρθει? Μα δηλαδή και ο υπουργός σε ένα λόγο. Αλλά επειδή αυτοί οι υπουργοί δεν έχουν δουλέψει ποτέ το να δούνε σε ένα νοσοκομείο μέσα, εγώ τους προκαλώ και τους υπουργούς, αλλά και όλο το σύστημα του Υπουργείου Υγείας, διευθυντές, παραδιευθυντές, προϊστάμενους κλπ, να έρθουν να βάλουν μια καρέκλα στο ΤΕΠ, στο χειρουργείο, στη μονάδα, και μην κάνουν τίποτα. Απλώς να κάθουν να βλέπουν. Εγώ σας λέω, αν τους βάζει να κάτσουν νευρά, δεν θα αντέξουν ούτε να βλέπουν. Άρα λοιπόν, από τις καρέκλες, από τα γραφεία κλπ, είναι εύκολη να κάνεις και πολιτική και διοίκηση. Βέβαια, προς ποια κατεύθυνση θες να την κάνεις? Η κατεύθυνση λοιπόν είναι δεδομένη. Ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας, ιδιωτικοποίηση των εργασιακών σχέσεων εργασίας. Είναι τόσο απλό. Μάλιστα. Γι' αυτό και όλα τα υπόλοιπα δεινά και ξύνουν διαφορετικά τον πάτο του Βαρελιού, μιας και βρίσκεται ακριβώς το σύστημα στον τάπο στον πάτο του Βαρελιού. Αυτό που ξεκίνησα, κυρία Δουλγεράκη, να σας πω είναι το εξής. Για παράδειγμα, οι οργανισμοί των νοσοκομείων δεν έχουν ανανεωθεί τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν επικυρωποιηθεί. Είναι οι οργανισμοί οι οποίοι γίνανε, οι περικοπές που γίνανε τα πρώτα χρόνια των μνημονίων. Αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει καινούργια τμήματα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τα οποία δεν φαίνονται στον οργανισμό και δουλεύουν εκ των ενόντων. Δηλαδή δουλεύουν με το υπάρχον προσωπικό. Και γι' αυτό μπορεί να βγει η ΔΥΠΕ, η διοίκηση και να πει, ξέρεις κάτι, μα εγώ είμαι πλήρως καλυμμένος. Οι οργανισμοί μου δεν είναι καλυμμένοι. Ποιος σας λέει ότι δεν έχω προσωπικό? Δεν φέρονται τα τμήματα στον οργανισμό. Από τη στιγμή που θα φέρνουν στον οργανισμό τα τμήματα, θα πρέπει να στελεχωθούν και με ανθρώπινο δυναμικό. Πώς γίνεται αυτό? Για δώστε μου παράδειγμα, για να δω πώς γίνεται αυτό. Για παράδειγμα, η ημερήσια νοσηλεία, το οποίο είναι ένα σημαντικό τμήμα, η ημερήσια νοσηλεία. Δεν φαίνεται στον οργανισμό του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή. Δουλεύουμε με το υπάρχον προσωπικό του νοσοκομείου. Άρα, δηλαδή, έχουμε πάρει από κάποια άλλα τμήματα και έχουμε στελεχώσει το συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο πρέπει να λειτουργεί. Φυσικά και πρέπει να λειτουργεί. Αλλά πώς θα λειτουργεί? Έχουμε δύο αξονικούς καινούριους. Έχουμε μαγνήτη. Έχουμε πρεσκάν. Έχουν γίνει δηλαδή επενδύσεις, είτε μέσα από σπα, μέσα από δωρεές κλπ. Ένας εξοπλισμός που κάνει πάνω από 15 εκατομμύρια. Αλλά ο εξοπλισμός αυτός δεν μπορεί να δουλέψει μοναχός του. Ούτε το κρεβάτι νοσηλεύει, ούτε το μηχάνημα προσφέρει ιατρική υπηρεσία. Του προσφέρει ο άνθρωπος. Άρα δηλαδή, όλα αυτά που λένε κάνουμε, ράνουμε, δείχνουμε, χωρίς να φέρουν επιστημονικό, νοσηλευτικό, ιατρικό, προσωπικό και βέβαια και προσωπικό στήριξης. Γιατί εδώ δεν έχουν πάρει, μας χάρη, δουλεύει το χειρουργείο με δύο μεταφορείς ασθενών μέσα στις 10 αίθουσες. Δεν είναι αυτές ούτε οι συνθήκες, αλλά ούτε και η ποιότητα. Mm. Καλά κάνετε και κάνετε αυτή την αναφορά, γιατί δεν είναι μόνο το υγειονομικό προσωπικό με τη στενή την έννοια, δηλαδή ο γιατρός και ο νοσηλευτής. Προσωπικό, προκήρυξη, μία θέση διοικητικού προσωπικού. Μα δουλευόμαστε τώρα. Μία θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Να πάμε στο γραφείο προμηθειών που είναι 4 συνάδελφοι και έχουν στίβες, χιλιάδες τα αιτήματα για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Πότε θα προλάβουν να γίνονται αυτά οι διαδικασίες? Ποιος θα τις κάνει?
Δηλαδή είναι μια αλυσίδα πραγμάτων η λειτουργία ενός νοσοκομείου. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και γι' αυτό λέμε στο Υπουργείο, το οποίο βέβαια φαίνεται ξεκάθαρα και η θέση του και από τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, σε ποια κατεύθυνση θέλει να τους πάνε. Και για να λύγουμε και το πανηγύρι αυτό που λέει ότι οι συμβάσεις λύγουν των εργαζομένων, δεν είναι λήξη σύμβασης, είναι απόλυση. Η λήξη σύμβασης είναι όταν γίνει την πρώτη φορά και δεν ανανεωθεί. Αλλά το Υπουργείο είχε είπε, ξέρετε κάτι, σας ευχαριστούμε πολύ που στήσατε πλάτη, αποκτήσατε εμπειρία και έχουν ανανεωθεί 2-3 φορές οι συμβάσεις. Άρα όταν λύγει μια σύμβαση τώρα και δεν ανανεώνεται, δεν είναι λήξη σύμβαση, είναι απόλυση του εργαζόμενου. Για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτή η γενικότητα η οποία υπάρχει απέναντι στους συναδέλφους εργαζόμενους δεν μπορεί να γίνει πλέον δεχτή. Μάλιστα. Ήρεμα, απλά και ψύχρεμα, αυτά είναι τα δεδομένα. Κάτι παραπάνω από αληθινά, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στα νοσοκομεία. Δεν χρειαζόταν ούτως ή άλλως το Μητρό Ανθρώπινου Δυναμικού για να καταγράψει ποια είναι πραγματικά η ανάγκη. Τα ζείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε αυτό το ξύσιμο του. Και κυρία Λουγεράκη, αν έχω ένα λεπτό χρόνο, παρακαλώ. Δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία. Ας πάμε στην πρόνοια, να δούμε πώς δουλεύει η πρόνοια, τα πρωινιακά ιδρύματα. Να πάμε στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που αυτή τη στιγμή έχει 40 κρεβάτια μέσα η ψυχιατρική κλινική και παίρνει ιδανικά κρεβάτια από άλλες κλινικές για να μπορεί να νοσηλεύσει τους ασθενείς που έχει. Είναι αυτή η κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δηλαδή, επιτέλους, ανεβάζω τον τόνο της φωνής μου, γιατί είμαστε πλέον μετά από τόσα χρόνια πολύ αγαπησμένοι. Δεν μπορεί το σύστημα υγείας να δουλεύει με τις φιλότιμες προσπάθειες κάποιων ανθρώπων. Μάλιστα. Και γι' αυτό λέω, η κοινωνία θα πρέπει να βάλει μπέτη. Αν θέλει υπηρεσίες υγείας. Αν δεν τις θέλει και θέλει να τις πληρώνει, να ματωστοποιεί και να ασχοληθούμε και εμείς εδώ με τα δικά μας προβλήματα, τα εσωτερικά και ό,τι γίνει. Να σας πω πάντως, κύριε Θεοδωσάκη, ξέρετε, έχω στην αναμονή και τον επόμενο καλεσμένο για θέμα υγείας, αλλά να σας ρωτήσω το εξής. Όλα αυτά τα οποία καταγράφονται, όλα αυτά τα οποία λέγονται και είναι και στοιχεία τα οποία καταγράφονται, είπαμε, από το Μητρό Ανθρώπινο Δυναμικό του Ελληνικού Δημοσίου. Μια δεν μπορεί να κρυφτεί. Ακριβώς, μια κατάσταση η οποία υπάρχει. Έρχονται και σε τέλεια αντίφαση με αυτά τα οποία λέγονται, είτε από τον Υπουργό Υγείας, δεν είναι θέμα προσώπου, είναι θέμα πολιτικής, είτε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό από την άλλη, ο οποίος και στα νοσοκομεία των Αθηνών που πηγαίνει λέει ότι όλες οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται μπορεί σήμερα να μην φαίνονται, αλλά είναι προς το θετικό σημείο, προς τη θετική πορεία και στα επόμενα χρόνια θα φανούν όλες αυτές οι επενδύσεις εντός εισαγωγικών. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις, ο κύριος Πρωθυπουργός, και να μας πει σε πόσα χρόνια θα φανούνε. Και βέβαια να τελειώνουμε και αυτό με το Ταμείο Ανάκαψης και το Ταμείο Ανάκαψης. Το 26 τελειώνει το Ταμείο Ανάκαψης. Έτσι. Και να μας πούνε και που έχουν πάει όλα τα εκατομμύρια αυτά τα οποία έχουν υποτίθεται δοθεί μέχρι σήμερα. Εντάξει, δεν είμαστε. Μην μας θεωρούν και τόσο αφελείς, ας πούμε, ούτε σαν εργαζόμενοι ούτε σαν πολίτες. Το τι θα φανεί φαίνεται στην καθημερινότητα. Φαίνεται ότι τα νοσοκομεία έχουν τιμοκατάλογο πλέον. Αυτό φαίνεται. Τα υπόλοιπα τώρα, μακάρι να γίνουν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι θα τα δούμε στην πράξη. Αυτό που βλέπουμε στην πράξη μέσα σήμερα είναι άλλα πράγματα. Κύριε Θεοδωσάκη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.